Για σκεφτείτε, μπορεί να έρθει μια μαμά να εξομολογηθεί και έρχεται. Και μου λέει, τι να πω πάτερ μου στο γιο μου. Αν πω στο γιο μου, στην κόρη μου και ανοίξω το στόμα μου και τη τα πω, θα γίνει χαμός. Και έτσι και εγώ το κλείνω, δεν μιλάω, υπομένω, προσεύχομαι. Και δεν λέει στην κόρη. Ούτε πολλές φορές η κόρη σου λέει στην εξομολόγηση, τι να σου πω πάτερ μου για τη μάμα. Που κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, παιδί, γιατί δεν τις θέλεσαι τις μάνες σου. Αφού κάνει όλα αυτά, γιατί δεν τις θέλεσαι. Είναι μεγάλη γυναίκα, είναι τώρα να τις στεναχωρήσω, ας πάει κάνει κεφαλικός. Έπειναζε, ας, τόσα χρόνια έτσι ήταν, τώρα θα τα αλλάξω εγώ. Άρα δεν έχουμε πραγματικές σχέσεις. Δείτε όμως ότι η Σαμαρίτιδα μόνη της βγήκε και είπε, ναι, άνθρωπο και. Έτσι είπε ο Χριστός, είπε την αλήθεια. Και ο Χριστός επειδή είναι η αλήθεια, της αποκάλυψε και άλλες τρομερές αλήθειες, αυτές που δεν είχε κάνει σε όλο το ιεραρχείο που αποκρίνεται. Και ίσως δεν τους αποκάλυψε ούτε στους θρησκευόμενους της εποχής του. Για να μπορούσε να πει τις αλήθειες αυτές στο ευσεβές πλήρωμα της εποχής εκείνης. Στους εκκλησιαζόμενους της εποχής. Ούτε σε εκείνους είπε ο Χριστός τις μεγάλες αλήθειες. Έπιασε μια αμαρτωλή γυναίκα. Άρα ένα που δεν θέλει ο Χριστός μας είναι σίγουρα η υποκρισία. Γι' αυτό σας είπα, ψάχτε να βρείτε μέσα στο Ευαγγέλιο τον εαυτό μας. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αυτό το Ευαγγέλιο τι έχει να πει για μένα. Έλεγα λοιπόν ότι έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι στο μοναστήρι πολλές φορές και πιάνουν τους πατέρες, πότε τον έναν, πότε τον άλλον, πότε τον άλλον. Και λένε τον πόνο τους, τη θλίψη τους και προσπαθούν να συμβουλευτούν. Άμα δεν είμαι εγώ εκεί, ρωτάνε τους πατέρες. Και έχω πει στους πατέρες, μην δίνετε συμβουλές. Μην δίνετε συμβουλές. Πρώτα απ' όλα μπορεί να δώσετε λανθασμένη συμβουλή. Υπάρχουν οι πνευματικοί. Είναι δύο-τρεις που είναι πνευματικοί, εξομολόγοι, αυτούς στείλτε εκεί να ρωτήσουν. Μην ρωτάτε και μην εισέρχεστε σε θέματα που άπτονται της πνευματικής ζωής του άλλου. Διότι για να χειριστείς την ψυχή του άλλου, πού θα την οδηγήσεις. Αλλά έρχεται η κυρία Μαρία, έρχεται ο Κυριώργος, έρχεται η κυρία Λέλη, έρχεται ο κύριος Κώστας, βλέπει ένα ράσο, βλέπει ένα παπά στην ενορία του, πάει να του πει τον πόνο. Πάει να πει τον πόνο της η άλλη. Με ποιο θράσος και θάρρος εισερχόμεθα και κάνουμε τους συμβουλάτορες. Σημαίνει ότι θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι κάτι είμαστε. Και έρχομαι εγώ να συμβουλέψω εσένα. Και έχω πει στους πατέρες. Από την ώρα που θεωρώ τον εαυτό μου ότι εγώ μπορώ και συμβουλεύω, έχω μέσα μου εγωισμό. Είμαι ικανός να συμβουλεύσω. Γιατί, επειδή φοράς το ράσο, επειδή φοράς το ράσο και έχεις καλόγρια ή έχεις καλόγερος ή έχεις παπάς, έχεις την δυνατότητα να συμβουλεύσεις. Και έτσι λέω, αν θέλετε να συμβουλεύετε, θα είστε φιλαμπίδης. Όταν έρχεστε να εξομολογηθείτε, μου έρχεστε με ένα χαρτάκι και πάνω στο χαρτάκι έχετε γράψει 10, 20, 50, 100 αμαρτήματα. Αυτό το χαρτάκι μην το σκίσετε, αλλά όταν έρθει ο Κυρμανόλης να εξομολογηθείτε, να σου πει τον πόνο του ή να σου τον συμβουλεύσεις, πάρε το χαρτάκι και αρχίζει να λες. Πριν σου μιλήσει ο Κυρμανόλη μου, θέλω να ξέρεις με ποιον μιλάς. Εγώ λοιπόν είμαι. Εκείνο το αμάρτημα, 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 αυτό το αμάρτημα. Να τα ακούσεις και τα 10, τα 20, τα 50. Και αφού τα ακούσεις τα αμαρτήματά σου, μετά πες του, τώρα θέλεις καλέ μου ή καλή μου να σε συμβουλέψω. Θα φύγει τρέχοντας ο άνθρωπος. Θα φύγει τρέχοντας. Άρα, το βλέπετε γιατί ο Χριστός δεν πήγε, γιατί υποκλεινόμαστε.
Γιατί υποκλεινόμαστε. Να γιατί δεν πήγε στο ιερατείο. Να γιατί δεν πήγε αδέρφια μου στο ιερατείο. Και όποιος δεν είναι υποκριτής, μηδέα μου εξαιρεμένου, θα σηκώσει τη χέρι του. Όπως είπε ο Χριστός, όποιος είναι αναμάρτητος, εδώ, πρώτος τον είδα παλέτω. Άρα όταν έρθει ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ, λέτε να έρθει να μας πάρει τα χαβέρια, να μας πει καλημέρα σας, την ευχή σας πατέρες, την ευχή σας μακαριότατε, την ευχή σας ευασμιότατε. Ήρθα να μιλήσω περί Αντιχρίστου, θα με αφήσετε. Λέτε να περάσει να πάρει την ευλογία και την άλλη, εγώ ξέρετε γιατί σας μιλάω εδώ. Πέρασα από το γραφείο του Αρχιεπισκόπου και μου έδωσε την ευλογία και την άδεια. Ιδάλλως δεν μπορεί να μιλήσεις μέσα σε μία Μητρόπολη ή σε ένα ναό, αν δεν έχεις σε ένα χώρο την ευλογία και την άδεια του εκάστοτε Μητροπολίτη ή του Αρχιεπισκόπου, αν είσαι μες στα όρια της Αρχιεπισκόπης. Αν είσαι στο Πατριαρχείο, πρέπει να έχεις την άδεια του Πατριάρχη. Και εγώ σας ρωτώ. Θα πάει ο προφήτης Ηλίας, πώς θα βλέπετε. Δηλαδή θα έρθει ο προφήτης Ηλίας και θα πάει στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και θα του πει μακαριότατε, είμαι ο προφήτης Ηλίας. Αυτό που λέει η Γραφή. Και ήρθα να κηρύξω ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Όπως δεν πήγε ο Μεσσίας να πει είμαι ο Μεσσίας και δεν το είπε και ούτε του ζήτησε την άδεια, αλλά βγήκε μόνος του και κήρυτε, το ίδιο θα κάνει και ο προφήτης Ηλίας. Γιατί? Για να προσκρούσει πάνω στην υποκρισία μας. Και δεν θα υπολογίσει. Και τότε το ιερατείο, ιερείς και ιερχιερείς, θα δείτε με αποφάσεις συνόδου, ιερά σύνοδο, θα συνέρχεται και θα ξανασυνέρχεται και θα καταδικάσει τον προφήτη Ηλία. Και τότε έχει να γίνει μεγαλύτερη σύγχυση. Η μεγαλύτερη σύγχυση θα γίνει στον κόσμο. Γιατί η μεν ιερά σύνοδος θα λέει αυτός ο άνθρωπος που λέει ότι ο προφήτης Ηλίας είναι πλανεμένος, οι άλλοι θα λένε κάποιοι άλλοι αρχιερείς ή ιερείς ευλαβείς, γιατί λέει πώς θα τον ξεχωρίσουμε. Λένε οι Άγιοι ότι το Πνεύμα το Άγιο στους ευλαβείς επισκόπους, στους ευλαβείς αρχιερείς, στους ευλαβείς αρχιεπισκόπους θα αποκαλυφθεί η αλήθεια στην καρδιά τους. Από τους μοναχούς, τους ιερείς μέχρι και τους αρχιερείς. Και θα τους πληροφορήσει ο Θεός ότι αυτός είναι ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ. Θα λάβουν αυτή την πληροφορία. Οι άλλοι που δεν θα τη λάβουν θα καταδικάσουν. Αλλά σκέφτεστε τι σύγχυση θα γίνει τότε. Σκέφτεστε τι έχει να γίνει. Αυτό δεν έγινε αδέλφια μου. Και την εποχή του Χριστού. Αυτό είχε πάθει η Σαμαρίτιδα. Άκουγε τον έναν αρχιερέα που έλεγε έρχεται ο Χριστός. Ο Γαμαλιήλ έλεγε ετούτος είναι. Εάν δεν είναι μην το καταδικάσετε. Θα εξαφανιστεί μόνος του. Οι άλλοι έλεγαν άρον άρον σταύρωσαν αυτόν, απατεώνας είναι. Και οι ίδιοι πάθαν σύγχυση. Πάθαν σύγχυση. Και γιατί πάθαν τη σύγχυση? Διότι βασιζόντουσαν στα του εαυτού τους. Υποκρινόντουσαν. Και το Πνεύμα το Άγιον δεν κάθεται στην καρδιά του υποκριτή. Και γι' αυτό ο Χριστός αποκαλύπτει αυτή τη μεγάλη αλήθεια ότι είναι ο Μεσσίας, το αποκαλύπτει αδέρφια μου σε μια ταπεινή γυναίκα. Σε μια γυναίκα που συζούσε. Και τη λέω ταπεινή γιατί? Διότι είχε συνέστηση της αμαρτωλότητός της. Και δεν τράπηκε να του το πει. Άμα σας ρωτήσει τώρα, ή μια κυρία έτσι, ή ένας κύριος, άμα σας ρωτήσει, έχετε μηχεύσει ποτέ? Θα απαντήσετε αμέσως εσύ, ναι, έχω μηχεύσει. Θα τη δράσει και να έχεις μηχεύσει, εσύ τι αυτά που με ρωτάτε. Ενώ εκείνη δεν τράπηκε. Ούτε ήξερε πως τάτσε. Έναν άντρα έβλεπε. Μην κοιτάτε εμείς που ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Εκείνη έβλεπε έναν άντρα με κελεμπίες, όλοι φόρουσαν κελεμπίες τότε,
Πήγε στο πηγάδι, της λέει να σου δώσω νερό να πιείς. Από το δικό μου νερό, φώναξε μου τον άντρα σου. Και εκεί του αποκαλύφθηκε τη ζωή της. Αυτό δείχνει ότι ήταν απλή γυναίκα. Και ταπεινή. Αυτό που δεν το έχουμε εμείς. Να γιατί ο Θεός αναπαύεται μέσα στους ταπεινούς. Να γιατί αγκάλιασε ο Χριστός, αδέρφια μου, τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Γιατί αυτή είναι και η εργασία της Εκκλησίας. Αυτό είναι το έργο να κάνω εγώ στην ψυχή μου, αλλά και κάθε ιερέας στην ψυχή του και εσύ στη δική σας ψυχή. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Ποιο είναι το έργο, τι έκανε ο Χριστός. Αυτή την αμαρτωλή γυναίκα, τι την έκανε, φως. Και της έδωσε το όνομα Φωτεινή. Και έγινε και εις Απόστολος. Τι σημαίνει εις Απόστολος. Ίση με τους Αγίους 12 Αποστόλους. Λίγοι έχουν το όνομα αυτό. Να ονομάζονται εις Απόστολοι. Να είναι δηλαδή το έργο τους ίσο ενώπιον του Θεού με το έργο των 12 Αποστόλων. Είναι εις Απόστολος. Και ονομάστηκε Φωτεινή γιατί σκόπιζε παντού μετά το φως. Γνώρισε το φως και μπήκε μέσα στην ψυχή της. Πώς μπήκε στην ψυχή της, αφού πρώτα εξομολογήθηκε. Αφού είπε ότι ναι, Κύριε, αλήθεια λες. Πέντε άντρες είχα και αυτό που έχω τώρα, πάλι δεν είναι άντρας μου. Την αλήθεια λες. Και ζήτησε άφεση αμαρτιών. Αυτό λέγεται εξομολόγηση στη γλώσσα μας. Είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως που καθαρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά πρέπει να το θέλω να καθαριστεί. Πρέπει να θέλω να μπει μέσα μου το φως. Και γι' αυτό αδέλφια μου, σκοπός μας είναι να γίνουμε φως. Δεν βλέπετε στις εκκλησίες, στους ναούς που πάτε, ότι στις αγιογραφίες κάποια πρόσωπα έχουν φωτοστέφανο. Δεν έχουν όλα, δεν έχουν όλα, δηλαδή ένα παράδειγμα να σας πω, αγιογραφούμε και κάνουμε τους τρεις παιδες εν καμίνο. Ποιος έριξε τα τρία παιδιά μέσα στο καμίνι, ο Ναβουχοδονόσορας. Ζωγραφίζουμε λοιπόν στην αγιογραφία τον Ναβουχοδονόσορα και ζωγραφίζουμε και τους τρεις παιδες. Μία εικόνα είναι αυτή. Φωτοστέφανο ποιος παίρνει στο κεφάλι του. Οι τρεις παιδες. Αλλά στην εικόνα μέσα είναι και ο Ναβουχοδονόσορας. Έχουμε τον Χριστό αγιογραφία ενώπιον του ποντίου Πιλάτου. Ο Χριστός έχει φωτοστέφανο. Ο Πιλάτος δεν έχει. Έχουμε τον Χριστό στην Παλιοφόρο. Πάνω στο γαϊδουράκι ο Χριστός και οι 12 Απόστολοι και πίσω ο κόσμος. Ο κόσμος δεν έχει φωτοστέφανο. Έχει ο Χριστός και οι 12 Απόστολοι. Τι σημαίνει αυτό. Ότι όποιος γίνει φως, αυτός θα πάρει και φωτοστέφανο. Σκοπός λοιπόν της ζωής μας είναι να γίνουμε φως. Αυτό που πέτυχε η Αγία Φωτεινή. Αυτό που πέτυχε η Αγία Φωτεινή. Έγινε φως. Σκοπός λοιπόν της ζωής μας είναι να γίνουμε φως κι εμείς. Φως να γίνουμε. Έχω έναν φίλο που έρχεται στο μοναστήρι και ονομάζεται Φωτεινός. Υπάρχει Φωτεινή και Φωτεινός. Άρα οι άντρες να γίνουμε, οι γυναίκες Φωτεινοί και οι άντρες να είμαστε Φωτεινός. Η Φωτεινή με όμικρον γιώτα. Να λάμπουμε δηλαδή. Γιατί πρέπει μέσα στην ψυχή μας να πλέψει άπλε το φως. Αλλά για να ζήσει το φως μέσα στην ψυχή μας, να ζήσει ο Χριστός, γιατί ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Και γιατί το είπε ότι «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Διότι αδέλφια μου, και είπε το εξής, όποιος πάρει από αυτό το φως,
που μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έχει το φως της ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αδέρφια μου, το εξής. Όταν λέει ο Χριστός ότι δεν θα περπατήσει κανείς στη σκοτία, γιατί, ποιος θα πάει στο σκοτάδι? Μάλλον το σκοτάδι με τι το ταυτίζουμε? Με την κόλαση. Γιατί? Γιατί ταυτίζουμε το σκοτάδι, παρακαλώ, με την κόλαση? Διότι δεν υπάρχει φως. Στο δωμάτιό σας το βράδυ είναι σκοτεινά. Έχει σκοτάδι. Αν ανοίξετε το φως, το σκοτάδι έχει πάει φόρτε, περίπου. Έφυγε. Το σκοτάδι έφυγε. Άρα σκοπός μας είναι το να γίνουμε φως. Όπως έγινε η Αγία Φωτεινή. Όπως έγινε η Αγία Φωτεινή. Σκοπός μας να γίνουμε φως. Γιατί? Διότι όποιος γίνει φως δεν μπορεί να ζήσει στο σκοτάδι. Γιατί μόλις έρθει το φως, φεύγει το σκοτάδι. Το καταλαβαίνετε? Άρα, αν γίνω φως, δεν μπορώ να πάω στην κόλαση. Δεν θα κολλαστώ. Αν γίνω φως, δεν θα κολλαστώ. Γιατί είμαι φως και η κόλαση έχει σκοτάδι. Άρα μόλις πάω και στην κόλαση να πάω, αφού είμαι εγώ φως, θα φεύγει το σκοτάδι. Και όπου είναι το φως, εκεί είναι ο Χριστός. Ο τόπος μετατρέπεται σε παράδεισο. Άρα λοιπόν στόχος της ζωής μου είναι να γίνω φως. Πώς θα γίνω φως? Εάν καθαριστώ. Εάν πετάξω από πάνω μου όλα τα αμαρτωλά πάθη, όλες τις ανομίες μου και όλες τις αμαρτίες μου. Και γι' αυτό, για να το κάνω, όπως είπαμε στο προηγούμενο, το πολυκέφαλο θηρίο του εγωισμού, το πολυκέφαλο θηρίο, το οποίο είδατε πως μας έχει βραχυκυκλώσει. Όσοι δεν τα ακούσατε, το έχουμε φέρει σε CD, να το ακούσετε. Και είδατε, ενώ φαίνεται και λέμε δεν έχω εγωισμό, είδαμε την προηγούμενη φορά πόσα είδη εγωισμού υπάρχουν. Πόσα είδη που εμείς απλώς τα θεωρούμε απλές κινήσεις. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι πίσω από εκεί κρύβεται το εγώ μας. Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, πρέπει να καθαριστούμε. Και αφού διώξουμε τον εγωισμό και όλα τα κεφάλια του θηρίου που το περικλείουν, τότε έρχεται η Αγία Ταπείνωση. Έρχεται η ταπείνωση. Και στον ταπεινό αποκαλύπτεται ο Θεός. Στον ταπεινό δίνει τη χάρη του. Στον ταπεινό λέει τις αλήθειες. Αυτό πέτυχε η Αγία Φωτεινή. Άρα, αν θέλουμε να ζήσουμε κοντά στο φως και να είμαστε συνέχεια στο φως, γι' αυτό είπε ο Χριστός, όποιος θύει στο φως, όποιος πάρει φως από το δικό μου, όποιος γίνει φως, δεν θα ζήσει, ούτε θα περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι. Ούτε σε αυτή τη ζωή, ούτε στην άλλη. Γιατί είναι φως. Άρα, ο πραγματικός χριστιανός, που αγωνίζεται να καθαριστεί, αυτός δεν φοβάται την κόλαση. Αυτός δεν φοβάται ότι θα μπλεχτεί ανάμεσα στους δαίμονες και στους διαβόλους και στους τριβόλους στην άλλη ζωή. Αλλά αυτό από ποιον εξαρτάται, αδέρφια μου? Από εμάς. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Να λοιπόν τι έχει η Αγία Φωτεινή το Ευαγγέλιο σήμερα να μας διδάξει. Είδατε πόσα μηνύματα έχει πίσω από μια απλή κουβέντα. Δεν ανέπτυξα το Μεσσία. Δεν ανέπτυξα το Πνεύμα ότι είναι ο Θεός. Ανέπτυξα το που πήγε. Και γιατί είπε τις αλήθειες αυτές, τις μεγάλες αλήθειες, τις είπε σε μια αμαρτωλή γυναίκα. Γιατί ο Χριστός ήρθε, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Ήρθε και αγκάλιασε πόρνες, τελώνους, μυχούς, όλων των ειδών τους αμαρτωλούς.
Άρα εμείς δεν πρέπει να απορρίπτουμε τους αμαρτωλούς. Και το κάνουμε. Εγώ δεν κάνω αυτή την παρέα. Τι να κάνω τώρα, παρέα. Δεν την κάνω παρέα, ούτε το κάνω αυτό παρέα. Υπονοώντας ότι είναι εξόλης και προόλης. Πόσο λάθος είναι. Ποιο όμως αυτή τη γυναίκα προστάτευσε ο Χριστός. Αυτή που ήταν εξόλης και προόλης, αυτή προστάτευσε. Για αυτή τη γυναίκα πήγε στέχθηκε μπροστά και είπε στους στο λαό, ο αναμάρτητος πρώτος τον είπε ο Βαλέφη. Αυτή στήριξε. Αυτή υποστήριξε ο Χριστός. Και προσέξτε, δεν του ζήτησε τη βοήθεια. Πήγε μόνος του. Πήγε μόνος του. Εμείς αυτούς τους θεωρούμε παρακατιανούς. Εμείς είμαστε οι ευσεβείς. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Εμείς είμαστε αυτοί που τις φέρνουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που ξομολογούμεθα. Εμείς είμαστε αυτοί που εκκλησιαζόμαστε. Εμείς είμαστε αυτοί που μελετάμε την Αγία Γραφή. Είναι δυνατόν να καταδεχτώ να πάω στο σπίτι ευθυνής. Αυθυνής ή αυτουνού. Έχουν χάσει και το όνομά τους. Έχει γίνει αυτουνού ή αυθυνής στο σπίτι. Μην περιμένετε τότε ότι είμαστε φως. Και όπως έχω πει, τσάμπα να έχουμε και το κεράκι. Για το κεράκι που μπαίνουμε μες στο ναό, αυτό το πράγμα είναι να μας θυμίζει. Αυτό το πράγμα συμβολίζει. Με το που μπαίνεις, το κεράκι είναι ο εαυτός σου. Και το ανάβεις με το φως. Είναι για να σου θυμίσει να γίνεις φωτεινός και φωτεινή. Γι' αυτό το ανάβεις. Εσύ είσαι το κερί το σφιστό. Το κερί που ζει στο σκοτάδι. Ο άνθρωπος που είναι χωρίς φως. Και έρχεσαι στην εκκλησία, στο χώρο του Θεού, γιατί? Για να με πάρει εμένα το σκοτάδι και να με ενώσει ο Θεός με το φως. Για να μπορέσω να πω, είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα εκ ουράνιον, εύρομεν πίστην αληθήν. Να υπάρω το φως. Και αυτό το κάνουμε την απλή κίνηση αυτή. Πολλοί ανάβουν τα κεράκια για υπερηγίας. Δεν είναι για υπερηγίας το κεράκι. Δεν είναι για την υγειά μου το κεράκι. Όποιος θέλει για την υγεία, υπάρχει το χαρτάκι που γράφει πάνω υπέρ υγείας. Και το παίρνει ο ιερέας και το μνημονεύει μέσα στην προσκομιδή. Το κερί δεν είναι για την υγεία. Το κερί είναι για να μου θυμίσει ότι πρέπει να ενωθώ με το φως. Πρέπει να γίνω ένα με το φως για να μην ζήσω στο σκοτάδι. Μακάριος και ευτυχισμένος εκείνος, ο οποίος από αυτή τη ζωή έχει γίνει φως. Αυτός και όταν πεθάνει ισχύει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Ούτως μεταβέπηκε εκ του θανάτου εις τη ζωή και εις κρίση ουκ έρχεται. Αυτός λέει πέρασε εκ του θανάτου εις τη ζωή, πέρασε εκεί που είναι το φως και εις κρίση ουκ έρχεται. Αλλά και όταν αναστηθεί θα έχει ανάσταση ζωής. Οι δε άλλοι εις ανάσταση κρίσεως. Οι άλλοι θα οδεύσουν για ανάσταση κρίσεως. Ας γίνουμε λοιπόν φωτεινοί. Να και το κεράκι, αυτό μας θυμίζει. Κατά πόσα αδέρφια μου όμως αγωνιζόμαστε. Αυτόν τον αγώνα πρέπει να κάνουμε καθημερινά. Φέρουμε το όνομα του Χριστού. Λεγόμαστε χριστιανοί, δηλαδή οι εκλεκτοί του Θεού. Λεγόμαστε χριστιανοί, οι εκλεκτοί του Θεού. Όπως ο Ιησούς απεκάλυψε ότι αυτός είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτός είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού. Το ίδιο και εμείς φέρουμε το όνομα χριστιανοί. Είμαστε οι εκλεκτοί. Είμαστε όντως λοιπόν εκλεκτοί. Είναι η ζωή μας τέτοια. Είναι πως πρέπει να κάνουμε μεγάλον αγώνα καθάρισης. Αυτόν τον αγώνα τον αναλαμβάνει η Εκκλησία. Για να μας καθαρίσει από τα πάθη, μας καθαρίσει από τα αμαρτήματα. Και γι' αυτό την Εκκλησία την ονομάζουν πολύ σοφά οι Άγιοι Πατέρες νοσοκομείο, για να μας θεραπεύσει τις πληγές, να μας θεραπεύσει τα πάθη, να μας θεραπεύσει τα αμαρτήματά μας, να μας θεραπεύσει και από κοράκι που είμαστε να μας κάνει λευκό περιστέρι, από λύκος άγριος που είναι η ψυχή μας να μας κάνει προβατάκι, από αμαρτωλή που είμαστε να μας κάνει αγίους. Έτσι
την πόρνη αυτή, τη γυναίκα, σήμερα πήγατε όλοι και την προσκυνήσατε. Και την προσκύνησα κι εγώ. Όλοι σήμερα. Προσκυνάγαμε μία πόρνη, η οποία όμως έγινε φως. Έγινε φωτεινή. Άλλη φορά προσκυνάμε εγκληματίες. Εχθές προσκυνήσατε τον εγκληματία, τον μεγάλο. Κωνσταντίνο. Δεν έχεις φάσει λίγους. Πάρα πολλούς. Και τότε οι βασιλείς για να επικρατήσει ο ένας με το άλλο σκότωνε τον αδελφό του. Του βγάζει τα μάτια, τον τύπο, αλλά ξέρει τι γινόταν τότε. Στις βυζαντινές ίντρικες και στα σκοτεινά παλάτια που ένας δολοφονούσε, δηλητηρίαζε τον άλλο. Δεν ήταν απειλαγμένος από αυτά ο Μέγας Κωνσταντίνος, αλλά ήταν ειδωλολάτης τότε. Όταν γνώρισε τον Χριστό όμως, ήρθε με στο φως. Έγινε φως. Και το φως αυτό το μετέδωσε η Αγία Ελένη, η μητέρα. Και έγινε φως. Μα πάτε. Και εξαλείφθηκαν, χάθηκαν όλα αυτά που είχε κάνει. Και προσκυνάμε έναν εγκληματία, ναι. Όπως προσκυνάμε και τον ληστή που ήταν πάνω στο σταυρό. Ο ληστής τι ήταν, δεν ήταν ληστής. Ληστή το λέει το Ευαγγέλιο. Εκείνη την περίοδο, για μια ληστεία δεν καταδικάζεσαι σε θάνατο. Δεν σε στέλνει κανένας στο εκτελεστικό απόσπασμα για μια ληστεία. Έκανε ληστείες με τα φόνου πάντοτε. Ήταν εγκληματίες και οι δύο ληστέ. Και γι' αυτό πήγανε σαν κακούργοι. Και με τα κακούργων ελογίστη ο Χριστός. Πού ήταν αθώος. Πήγαν αδέρφια μου και ήταν κακούργοι. Και όμως, ο ένας δέχτηκε πάνω στο σταυρό τα λάθη του. Και φώναξε εκείνο, το μνήστητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και γύρισε ο Χριστός όταν είδε αυτή τη μετάνοια και τι του είπε. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Από σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Και οι αγιογραφίες τον έχουν με φωτοστέφανο του ληστή. Τον έχουν με φωτοστέφανο και τον προσκυνάμε τον ληστή. Τον κακούργο, τον δολοφόνο. Το ίδιο και την Οσία Μαρία την Αιγυπτία που δούλευε σε οίκο αλοχής. 17 χρόνια ήταν διάσημη πόρνη με τον ένα και με τον άλλο. Κι όμως την προσκυνάμε μια πόρνη. Γιατί την προσκυνάμε την πόρνη? Διότι δέχτηκε τι ήταν. Καθαρίστηκε. Γνώρισε τον Χριστό. Και από την ώρα που γνώρισε τον Χριστό άλλαξε όλη τη ζωή. Και σας ερωτώ αδέρφια μου και τελειώνω. Εμείς από την ώρα που γνωρίσαμε τον Χριστό τι αλλάξαμε? Πόσο άλλαξε η ζωή μας, πόσο έγινε φως. Γι' αυτό η Εκκλησία σε αυτούς τους ανθρώπους που πράγματι ήταν μες στο βούρκο και το δέχτηκαν ότι ήταν μες στο βούρκο. Βλέπετε τι έκανε η Εκκλησία, ότι τους ζωγράφισε στον τοίχο, αλλά τους έβαλε στο κεφάλι ένα φωτοστέφανο για να μας δείχνει τι σε εμάς. Να μην ξεχνάμε ότι αυτοί ήταν αμαρτωλοί όπως είμαστε και εμείς, αλλά πήραν το στεφάνι. Πήραν το φωτοστέφανο στο κεφάλι τους. Και ότι σκοπός και εμάς, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε, να μην απελπιζόμαστε. Όπως δεν απελπίστηκε η Σαμαρίτιδα, δεν απελπίστηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος, δεν απελπίστηκε η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία και όλοι οι Άγιοι οι οποίοι απέκτησαν αυτό το φωτοστέφανο. Γιατί γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Για εμάς τους αμαρτωλούς. Ζητήσε και σώσε τον αμαρτωλό. Το ζήτημα είναι κατά πόσον εγώ το αποδέχομαι. Κατά πόσον μπήκε αυτό το φως μέσα στην ψυχή μου. Και από την ώρα που μπαίνει μέσα στην ψυχή μου, αλλάζει η ζωή μου. Αγωνίζομαι. Θα μου πείτε θα αλλάξει σε μια μέρα. Όχι. Θέλει αγώνα. Σας είπα ο άλλος, για να αποκτήσει το πάθος της αοργησίας, πόσα χρόνια εργάστηκε στον εαυτό του? 60. Άρα θέλει αγώνα. Αγώνα για να καθαρθούμε από τα πάθη. Και να γίνουμε φως. Φως, όπως βλέπουμε να γίνουμε ένα στέρι και εμείς στο πνευματικό στερέωμα. Πώς βλέπουμε το βράδυ τα στεράκια που φωτίζουν το σύμπαν. Έτσι αδέρφια μου, να είμαστε μέσα στη βασιλεία των ουρανών και εμείς ένα στέρι που θα φωτίζει. Ένα στέρι φωτεινό να γίνουμε. Ήθε αδέρφια μου, η Αγία Φωτεινή να βοηθήσει, να μας στείλει το μήνυμα
ότι πρέπει να ξεκινήσουμε έναν αγώνα καθάρσεως των παθών και των αμαρτιών μας για να γίνουμε φως. Αμήν. Αναστάς ο Ιησούς από τον τάφο, καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα αίρεος. Αμήν.